καταστροφή στην πιλωτή διόροφης κατοικίας στη δεύτερη πάροδο της Οδού Πατριάρχου Αθανασίου στη Νέα Χώρα είναι ολοκληρωτική. Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 4:20 τα ξημερώματα, έγινε στάχτη ο εξοπλισμός του συνεργείου που λειτουργούσε στην πιλωτή ο ιδιοκτήτης. Οι ζημίες που προκλήθηκαν ήταν τεράστιες στο χώρο της πιλωτής, διότι εκεί βρίσκονταν και μηχανάκια και ο χώρος του Λουβίτου Αστασίου και ένα αυτοκίνητο που ήταν πλησίον του δρόμου, μερικώς καταστράφηκε. Αυτός ασχολούταν με μηχανάκια εκεί μέσα, είχε μηχανάκια, μάλλον πήραν από το καλοριφέρ οι βενζίνες φωτιά, γιατί όλο μας τόρευε εδώ πέρα, είχε μηχανάκια, μηχανές. Τι είναι να σας πω, δεν βλέπετε, καταστροφή ολέθρια, κρίμα για τον άνθρωπο, και είναι και καλός άνθρωπος. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά ειδοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία και 3 οχήματα με 7 άνδρες έσπευσαν στο σημείο περιορίζοντας τις φλόγες πριν επεκταθούν σε διπλανά σπίτια. Υπήρχαν πολύ καπνοί και έντονη φλόγα με αποτέλεσμα να έχουν ξυπνήσει οι κάτοικοι στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο που είχε προκληθεί στην πιλωτή η πυρκαγιά. Άμεσα μέρημνα των πυροσβεστών ήταν τόσο να εξασφαλιστεί η διάσωση του ανθρώπου στον πρώτο και στο δεύτερο όροφο. Μεγάλη καταστροφή για το πάνω σπίτι έχει πάρει η φωτιά. Δυστυχώς δεν είδα τίποτα. Τώρα πέρασα και εγώ και το είδα. Θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε όντως προκάλεσε ζημιές στο μπροστινό μέρος επί του κεντρικού δρόμου, το οποίο όμως οι πυροσβέστες άμεσα επιλήφθηκαν και σε αυτό για να μην επεκταθεί η φωτιά εντός της οικίας. Όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων.